Φαντάζομαι πρέπει να είσαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες. Δεν ξέρω αν σου έμεινε και μια πικρία, ίσως γιατί μπορούσε η ομάδα να πάρει κάτι παραπάνω. Όχι. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι μόνο νίκη. Αλλά είμαστε χαριτημένοι για όλα τα παιδιά, γιατί κάνανε μεγάλη προσπάθεια. Με 15 μετά ήταν λίγο δύσκολα, αλλά παίξανε καλά τα παιδιά. Έδωσαν όλα. Ευχαριστώ για τον κόσμο που ήρθε σήμερα, είναι πολύ σημαντικό. Για να βλέπουν τι παιδιά έχουμε στην Ακαδημία. Και εγώ πιστεύω ότι έχουμε καλά παιδιά. Και εντάξει, όλοι χάσαμε, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, εναστημένα. Πρέπει να συνεχίσουμε να ετοιμάσουμε παίκτες για την πρώτη ομάδα. Παύλο, ήταν λίγο παράξενο το ότι 11 με 11 ήταν ελαφρώς καλύτερη του δυνάμου. 11 με 10, πώς άλλαξε η εικόνα και το πίστεψαν οι παίκτες ότι μπορούν να κερδίσουν το γυρίσουν το παιχνίδι? Πάντα γίνεται εδώ στο ποδόσφαιρο. Μερικές φορές με 10 παίκτες παίξεις πιο καλά, μερικές φορές δεν παίξει πολύ καλά, γιατί με 10 προσπαθεί λίγο να κάνει καλύτερα άμυνα και έχουμε παίκτες γρήγορο και μπορούσαμε να πάμε μπροστά μετά. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εγώ πάλι συγχαρητήρια όλα τα παιδιά, γιατί έχουν καλή αίμα και όλοι μια χαρά είναι. Τι σημαίνει για τον Παύλο Καϊσέ να βλέπει σε αγώνα ομάδα νέων 10.000 κόσμου? Αυτό νομίζω ότι είναι μια αναγνώριση και τη δουλειά που γίνεται, ναι. Και ίσως ο κόσμος βλέπει και πιο χαμηλά, βλέπει και τα παιδιά της Ακαδημίας. Εντάξει, προσωπικά μου αρέσει η ομάδα να παίξει για τον κόσμο. Για να έρθει εδώ στην Τούμπα, να φύγουν χαριστημένοι. Αυτό είναι το πρώτο που μου αρέσει, ότι μια ομάδα πρέπει να παίξει καλά για τον κόσμο και για τον ΠΑΟΚ. Και είναι σημαντικό, γιατί αυτά τα παιδιά είναι τα δικά σας παιδιά. Τα ίδια αίμα είναι από εδώ και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε κοντά με αυτά τα παιδιά. Να μην έχει πολύ διαφορά πρώτη ομάδα και δεύτερη ομάδα. Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι και πάντα στη Λατίνη Αμερική η δεύτερη ομάδα δεν τον δίνουν πολύ σημασία, και είναι λογικό και στην Ισπανία, και έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αλλά αν κάποιο καταλαβαίνει λίγο για ποδόσφαιρο, βλέπουν ότι έχουμε παίκτες. Αυτό είναι το σημαντικό. Και το σημαντικό είναι εγώ τους λέω, θέλω στο μέλλον να βλέπω τηλεόραση και κοίτα, Μιχαλίδη, Διαμαντή, Σίση, αυτό θέλω να βλέπω. Όχι μόνο γιατί τους έχω εγώ, γιατί μπορούν να παίξουν μπάλα. Και πρέπει να προσέχουμε του χρόνου, τι να κάνουμε με αυτά τα παιδιά. Να μην τους χαλάμε. Παύλο, νιώθεις ότι τώρα τελευταία η πρώτη ομάδα βλέπει λίγο πιο πολύ τα δικά σου παιδιά? Έγιναν με τα συμβόλαια, με τις προσπάθειες. Έπαιξε ο Λίρα της, ο Μπαλογιάννης. Είναι λίγο πιο κοντά, κάτι γίνεται. Ναι. Άλλαξε σιγά-σιγά, πρέπει να και αλλάξει και άλλα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, σιγά-σιγά βελτιώσουμε όλοι. Και πάνε παίκτες, κάνουν προπονήσεις για να μην έχει πολύ διαφορά όταν πάει ένας και κάνει προπόνηση την πρώτη ομάδα. Και εντάξει, πρέπει να βελτιώνουμε και όλο το πρόγραμμα, την K20, K17. Πρέπει να έχουμε γήπεδο πρώτα απ' όλα. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχει γήπεδο για να πέσουν τα K20. Μόνο πλαστικό και χάλια. Πώς θα πέσουν μπάλα έτσι? Και μετά έχει μεγάλη διαφορά K20 και πρώτη ομάδα. Γιατί δεν έχουμε καλό γήπεδο, αποδυτήρια είναι χάλια, δεν έχουμε μπάλας. Είναι δυνατόν αυτό? Πώς βελτιώνουν τα παιδιά αυτά για να πάνε πάνω μετά? Αυτό είναι. Όλοι στην Ελλάδα πρέπει να βελτιώνουν. Πρέπει να δώσουμε πιο σημασία στα παιδιά. Το πρωτάθλημα, ναι. Πρέπει να βελτιώνουμε όλα αυτά. Να δώσουμε πιο σημασία. Έτσι είναι. Εκεί, στην Ουρουγουάη κάθε χρόνο φεύγουν παίκτες. Πουλάνε. Εμείς γιατί εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιο? Δεν μπορούμε. Γιατί. Θα είσαι ευχαριστημένος αν το τέλος πάρετε και το πρωτάθλημα, αίτητη και με αυτή την πορεία, ή θα είσαι ευχαριστημένος του χρόνου να δεις 3-4 παιδιά να είναι ενεργά στην πρώτη ομάδα? Εμείς, σαν προπονητή, θέλουμε να κερδίσουμε πάντα. Και όταν έπαιξε βάλα, θέλω να κερδίσω πάντα. Γιατί ποδόσφαιρο είναι μόνο νίκη. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να βλέπουμε παίκτες πάνω, την πρώτη ομάδα. Να αγοράσουμε καλούς παίκτες, ένο, καλό, να κάνουν διαφορά. Αλλά όχι μέτρος ένο. Μέτρος ένο έχουμε παίκτες εδώ για να παίξουν πάνω. Καταλάβατε, δεν λέω να μην αγοράσουμε παίκτες. Ναι, αυτοί που κάνουν διαφορά, καλούς παίκτες. Αλλά πρέπει να κοιτάμε εδώ, κάποιοι μπορούν να παίξουν. Αυτό είναι, απλά είναι. Αν πάρει το πρωτάθλημα στους άντρες, να είναι πιο καθαρό το μυαλό και να εμπιστευτούν πιο εύκολα τους νεαρούς. Να φύγει αυτό η αιμονία, αυτό το ότι πρέπει να πάρουν το πρωτάθλημα για να εμπιστευτούν πιο εύκολα τους νεαρούς. Εντάξει, είναι σημαντικό να παίρνουν πρωτάθλημα. Γιατί είναι πολλά χρόνια, ξέρετε τι είναι εδώ στην Ελλάδα. Πρέπει να σα παίρνει πρωτάθλημα, πάω. Και μετά σιγά σιγά πρέπει να βλέπουμε το άλλο. Να μην βλέπουμε μόνο πρωτάθλημα. Και παίκτε, και καλή ομάδα, να δουλέψουμε καλά. Αλλά είναι σημαντικό πρωτάθλημα. Είναι πολύ σημαντικό. Και, σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ βελτιώνει πολύ. Τώρα είμαστε καλά, είμαστε καλά. Αυτό πρέπει να είναι πρωτάθλημα καθαρά, πιο οργανωμένοι, να μην έχει πρόβλημα. Σαβίδη βοηθάει πολύ και δίνει πολύ λεφτά. Τότε πρέπει να κάνουμε καλή δουλειά. Να βλέπουμε και πάνω, να βλέπουμε κάτω, πιο οργανωμένοι. Αυτό πρέπει να σιγά σιγά. Παύλο, πολλοί λένε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πλήρης στην πρώτη ομάδα. Λένε αρθεί ένα παιδί, αλλά πού να το βάλουμε, ας πούμε. Εσείς συμφωνείς με αυτή την άποψη? Υπάρχουν παιδιά που θα μπορούσαν τώρα να παίξουν στη... Ναι, αυτό είναι, αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες, δεν υπάρχει. Αυτό πρέπει να κρατάμε καλούς παίκτες, αυτοί που μπορούν να κάνουν προπονήσεις, μπορούν να παίξουν κύπελο σιγά σιγά, μπορούν κάποιον να πάει δανεικό να παίξει 20-30 παιχνίδι, έτσι είναι, να είμαστε οργανωμένοι. Αλλά εγώ καταλαβαίνω και εδώ στην Ελλάδα δεν είναι όλα πολύ οργανωμένοι, αλλά πρέπει να βελτιώνουμε λίγο αυτό. Να είστε καλά. Υπάρχει διαφορά ποιότητας μεταξύ ΠΑΟΚ και Τότεναμ? Γιατί εμείς είδαμε δύο ίδιες ποιοτικά ομάδες. Εγώ πιστεύω σαν ομάδα είμαστε καλύτερα εμείς. Και αυτοί έχουν καλή ομάδα, αλλά είδες το παιχνίδι. Δεν είχαμε λίγο τύχη εκεί, ένα γκολ πολύ νωρίς, μετά με 10 παίκτες. Εγώ πιστεύω 11-11 θα κερδίσαμε, αλλά εντάξει, είναι μπάλα και όλα καλά.